Καλησπέρα σε όλους μάγκες και καλώς ήρθατε στο βίντεο όπου θα μιλήσουμε για τρελό δράμα που παίχτηκε στο stream του Clix χθες όταν έκανε wagers με box fights. Λοιπόν μάγκες, για όσους δεν το ξέρουν, ο Clix είναι 107-0 το ρεκόρ του αυτή τη στιγμή και προσπάθησε να φτάσει στα 150. Όμως πριν προχωρήσουμε να δούμε τι έγινε ακριβώς, μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι με καμπανάκι και επίσης αν θέλετε να στηρίξετε με support the creator με τον κωδικό που σας δείχνω σε όλες τις αγορές του item shop, στηρίζεται πάρα πολύ, εντελώς δωρεάν. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στο χθεσινό stream του Clix, γιατί τρελάθηκε και έγινε full toxic μετά από την ήττα του από αυτόν τον άγνωστον controller player. Λοιπόν, όπως κάνει πάντα, δέχτηκε κάποια άτομα στο creative για να κάνει τα box fight wagers του και έπαιξε με τον Vert, το οποίος είναι ένας άγνωστος παίχτης controller και ο συγκεκριμένος, όπως βλέπετε και από πίσω στο βίντεο, κατάφερε να νικήσει τον Clix 3-0 στο πρώτο wager που έκαναν. Ήταν ο πρώτος που κατάφερε να κερδίσει τον Clix 3-0 και όταν βγήκαν στο lobby έκανε αυτή τη συζήτηση που σας αφήνω τώρα. So double? I swear if he says no, I'm no, just I'm on Twitter. It's Vert. Come on! I T S S Vert. You sound stupid. You really think? And my YouTube is Vert too. Dude, they're not gonna follow you because you didn't double. If you double and you win, then I swear to God you'll get so many followers. 20k at least. Dude, Scrubs didn't. Scrubs beat me 3-0 and he has like 500k. Chad, no one follow him, I swear to God. I beat you 3-0 right now, so what? Yeah, but you need to understand. Scrubs respected the double. You don't respect the double. I just beat you 3-0. You don't respect the double. Put yourself in my position. I have 21,000 viewers, and they're all saying double. Yo, come on, my Twitter's blowing up. I don't know. Wow, you got 10 followers. Nice. You're pissing me off. I don't know. And my YouTube might blow up. Oh, you get a kill lead. My YouTube's fire. You get 2 kill lead. You get 2 kill lead in the double. There's no fucking way. A 2-kill lead? Yes. 2-kill lead to 5. I know, 2-kill lead, lead to 3. 3. 2-kill lead to 3 double. Come on, come on. Come on. Dude, come on! Όπως ακούσατε, ο Clix τρελάθηκε όταν το παιδάκι του είπε ότι δεν δέχεται να ξαναπαίξουν επαναληπτικών όπως ονομάζεται στα wagers double, δηλαδή όταν χάσει κάποιος μπορεί να προκαλέσει τον άλλον για τα διπλά λεφτά έτσι ώστε να καταφέρει να κερδίσει και να μην μετρήσει η ήττα του. Ο Clix βασικά προσπαθούσε να προστατεύσει το ρεκόρ του που προσπαθεί τόσο καιρό να το φτάσει στις 150 νίκες χωρίς ήττα, όμως το παιδάκι δεν δέχονταν να το παίξει με τίποτα. Τότε ο Clix τρελάθηκε και άρχισε να τον βρίζει, να τον αποκαλεί trash κτλ. Και μετά από πολύ βρυσίδι, επιτέλους ο Clix κατάφερε το παιδάκι να δεχτεί να τον παίξει σε επαναληπτικό με εννοείται κάποιους όρους που δεν τον ευνοούσαν καθόλου. Έπρεπε να κάνει promote καταρχάς το παιδί στο Twitter και YouTube και μετά του έδωσε και ένα προβάδισμα στις νίκες των επαναληπτικών. Πήγαν να παίξουν όπως βλέπετε τώρα από πίσω των επαναληπτικών και ο Clix πάλι έχασε. Reset, bro. It just doesn't reset, dude. It just doesn't reset. This kid's a pussy. Stop in your chat. You're chilling. Probably the most f***ing obnoxious, like, no, this kid. Like, dude, this kid won't f***ing double without a kill lead. Like, you're not good. This kid just jumps in because he has nothing to f***ing lose. Like, bro, what the f***? Yo, GG's, bro. You have to win with a kill lead. Yeah, change. Everybody on, dude, I swear to God. I swear to God.
Unsub. I'm not even trolling. Όπως είδατε τώρα, μόλις βγήκαν στο lobby, ο Clix έκανε kick τον Vert από το party και άρχισε να λέει ότι είναι trash και ότι δεν έχει σεβασμό στους κανόνες των wagers και έλεγε σε όλους τους followers του που τον παρακολουθούσαν να κάνουν unsub από το προηγούμενο promote που το έκανε, εννοείται. Όπως και να έχει, μάγκες, εδώ μας δείχνει καταρχάς πόσο toxic μπορούν να γίνουν αυτά τα wagers, γιατί και ο Clix είναι γνωστός για το πόσο toxic γίνεται όταν παίζει Fortnite, αλλά και αυτός ο Vert δεν πήγαινε πίσω σε όλον το wager που έπαιζαν, τον έβριζαν, τον έλεγε και αυτός trash και υπήρχε έτσι μια διαμάχη που δεν μπορούσα καν να την αφήσω να την ακούσετε, γιατί θα μου έκαναν demonetize στο βίδεο από τις πολλές βρίσκες που έλεγαν ο ένας του άλλου. Επίσης όμως το άλλο που είναι πολύ ενδιαφέρον και το ζούμε και εμείς καθημερινά στα streams μας και εγώ και ο Μιάου, είναι ότι εκεί έξω υπάρχουν τόσοι πολύ καλοί άγνωστοι παίχτες, που το ωραίο εδώ είναι ότι μέσω των wagers, των box fights ή και των streams που κάνουμε και εμείς εδώ μπορούν να αναδειχθούν και ίσως να καταφέρουν να κάνουν και ήδη μια καριέρα με αυτόν που αγαπούν, δηλαδή να παίζουν Fortnite. Όπως και να έχει, ήταν έτσι μια ωραία ιστορία για να σας την καλύψω, γιατί ο συγκεκριμένος ο Vert, αν δείτε και τα βιντεάκια του που ανεβάζει ο Vert στο κανάλι του τώρα με highlights, κάνει πολύ ωραία δουλειά μπορώ να πω και δείχνει και πόσο καλός παίχτης είναι. Άρα του άξιζε σε εισαγωγικά το promote που πήρε από τον Clix μέσω των wagers που έπαιξαν, παρόλο που και οι δύο δεν έδειξαν πολύ κακό χαρακτήρα και ήταν full toxic. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, εννοείται, από τον Clix. Πάντα ήταν γνωστός για το πόσο toxic είναι όταν παίζει Fortnite. Αλλά όπως και να έχει, μάγκες, είναι ωραίο να βλέπεις μικρά άτομα, μικρά κανάλια να αναδεικνύονται μέσω των streams που κάνουν διάφοροι μεγάλοι. Αυτό είναι και το βίντεο μας, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ο Clix παραδέχτηκε ότι έχασε, άλλαξε και το score στο stream του. Τώρα είναι 107-1, άρα θα δούμε ποιος είναι ο επόμενος του στόχος τώρα, πλέον που ιτήθηκε το σερί του, δεν είναι πλέον αίτητος στα Box Fight Wagers. Και να δούμε πώς θα συνεχίσει. Chat, I'm not pissed that I'm 107-0. I'm pissed of how annoying the kid was. Like, if someone beats me and they're like, chill as f***, I'm like, bro, GG's. You like, we got 107 with no losses. It was a great run, chat. It was a great run. Μάγκες μου, καλή συνέχεια από μένα. Θα τα πούμε και αύριο με νέα βιντεάκια, streamάκι. Άρα μείνετε συντονισμένοι και να είστε πάντα καλά όλοι σας.